Πέραμε στο τρίτο μέρος της αθλητικής εκπομπής και τελευταίο μέρος βέβαια. Να πάμε στην Α κατηγορία Κέρκυρας. Μια κατηγορία λοιπόν που, Γιώργο, είδα δύο διαφορετικές όψεις σε αυτήν την κατηγορία. Είδα δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια. Ναι. Και δύο διαφορετικές όψεις. Ναι. Δηλαδή? Δηλαδή, είδα το παιχνίδι του ΑΟΚ Κέρκυρα με τους Βιταλάδες. Ναι. Ένα παιχνίδι που βέβαια ποιοτικά ο ΑΟΚ Κέρκυρα ήταν πολύ καλύτερος. Ναι. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Βλέπω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι πηγαίνει πολύ καλύτερα. Βελτιώνεται. Βελτιώνεται, έβαλε την μπάλα κάτω, βγήκε από τα πλάγια. Καλό ποδόσφαιρο. Οι Βιταλάδες και αυτή έχει πολύ καλή ομάδα. Βέβαια, μια ομάδα που έχει κάποιους υπέρβαρους μέσα στην ομάδα της. Ναι. Βέβαια, τα παιδιά προσπαθούν, τρέχουν, κάνουν έτσι. Ναι, αλλά για να διατηρήσουν την ομάδα τους. Ναι, ναι. Ένα ποδόσφαιρο βέβαια με άτομα μεγάλης ηλικίας, ναι. Πιο μεγάλης ηλικίας, από το ποδόσφαιρο που είδα μετά, που ήταν μεταξύ του Ορφέα και τη ΑΕ Κανονίου. Το μεγάλη ηλικία αφορά το σύνολο των ποδοσφαιριστών, των δύο ομάδων που είδες. Ναι, ναι, το σύνολο, ναι. Αυτό το εννοώ. Ναι. Λοιπόν, και στον Ορφέα με την Αθλητική Ένωση Κανονίου είδαμε δύο ομάδες με παιδιά από 14 έως 18 χρονών να παίζουν σε αυτές τις ομάδες. Εξαιρετικά. Δεν είδα την ποιότητα που περίμενα να δω, είδα όμως την αγωνιστικότητα αυτών των παιδιών. Κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Φανατισμός για τη νίκη, καθαρά πλαίσια αγωνιστικά και βέβαια είπα να κάτι γίνεται. Ναι. Γιατί όταν έχεις ομάδες στην πρώτη κατηγορία που αγωνίζονται και η ηλικία τους είναι από 14 μέχρι 18, λες κάτι θα γίνει σε αυτό το ποδόσφαιρο της Κερκύρας. Μακάρι. Κάτι θα αλλάξει. Μακάρι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ευκαιρία είναι να το εκμεταλλευτούν βέβαια. Οι παράγοντες και οι προπονητές να δώσουν χρόνο συμμετοχή στα νέα παιδιά. Γιατί βάσει αυτών των παιδιών θα προχωρήσει το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Αν έχουμε επιλογή να κοιτάζουμε, να παίρνουμε ποδοσφαιριστές που στην ουσία έχουν ό,τι είχαν να δώσει, το έχουν δώσει, δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως τίποτα παρά μόνο γκρίνια, μιζέρια και κακομοιριά, λοιπόν, καλύτερα να το αλλάξουμε εντελώς. Ναι. Δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο της Κέρκυρας. Ευτυχώς πλέον υπάρχουν οι παράγοντες, οι προπονητές, οι καταστάσεις, πάρ' το όπως θέλεις δάσκαλε, που έχουν κοιτάξει να αξιοποιήσουν τα παιδιά. Που πρώτα τα παιδιά τα είχαν να συμπληρώσουν τα 18 και ανάλογα αν τραυματισμό τους ζώντανε κάποιος που είναι 40 χρονών να μπει μέσα να παίξει. Πλέον έχει αλλάξει αυτό και έχει αλλάξει χάρη στην προσπάθεια που κάνουν οι νέοι παράγοντες του κερκυριακού ποδοσφαίρου. Δεν λέω γιατί είναι ενωσία. Είναι παράγοντες. Ναι, ναι. Και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αυτό το οποίο είδα που σου είπα, γιατί προέρχονται από εμένα από τις ακαδημίες του Σπύρου του Βλάση. Ναι. Έτσι. Η άλλη δε ομάδα από τις ακαδημίες Φακιανάκη, που βέβαια ο οποίος έχει και άλλη μια ομάδα με νέα παιδιά που παίζεται στο Βόρειο Όμιλο. Σωστά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δείχνει ότι γίνεται δουλειά. Ναι. Και το βασικό είναι ότι αυτά τα παιδιά μαθαίνουν. Βέβαια. Από νωρίς πως παίζουν ορθολογικό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Γιατί ό,τι μάθεις μικρός. Έτσι. Δεν μπορείς να μάθεις πλέον στο παιδί που είναι 20-22 χρονών ποδόσφαιρο. Θα του μάθεις τακτική. Θα του μάθεις κάτι πιο εξειδικευμένο. Ό,τι θα μια μάθει, φυσική το... κατάσταση καλή, αυτό ναι. Από εκεί και πέρα ναι, είναι δύσκολα. Διαφορετικά μαθαίνει μικρός, διαφορετικά μαθαίνει μεγάλος. Στο ποδοσφαιριστή που είναι 35 χρονών πλάς, δεν έχεις να του μάθεις τίποτα, ούτε αυτός να σου μάθει. Άρα το 35 πλάς, 8-8. Έτσι, σωστό. Απλά πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Αλλά το κακό είναι που δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Αλλά χειρότεροι όλων αυτών είναι αυτοί που τους δίνουν η φάνελα να παίξουν. Ακριβώς. Και τη στιγμή βέβαια που θα πω ένα πράγμα, ότι υπάρχουν ομάδες παλεμάχων με μεγάλη δραστηριότητα. Όπως είπα, ο Αστέρας, ναι, ναι. Του, που είναι και ο Ελούλ εκεί επικεφαλής. Όπως είναι ακόμα. Και ο Αλκέρια οργανώθηκε. Και ο Αλκέρια και ο Όλυμπος και τους παλεμάχους. Βέβαια. Έτσι. Και ο Τσουβάρας κάνει και αυτός μια πολύ καλή δουλειά με τους παλέμαχους. Μπορούν εκεί να γίνουν ένα πρωτάθλημα, καλό πρωτάθλημα. Και η Λευκήμη έχει παλέμαχους και ο Φάμε έχει παλέμαχους. Άμα θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο, μπορούν να πηγαίνουν στους παλέμαχους. Λοιπόν, ακριβώς. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 38 χρονών, 2 από 40 και πάνω, όσοι θέλουν. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε αποτελέσματα Α κατηγορία της Κέρκυρας για να δούμε και εικόνα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν στα γειτονικά γήπεδα του Κανονιού. Λοιπόν, πάμε αποτελέσματα. Δάσκαλε. Λοιπόν, Εθνικός Περουλάδων, μιλάμε για τον πρώτο όμιλο. Έτσι, Εθνικός Περουλάδων, Αστέρας Σπαρτίλα 4-0.
ΠΑΟΣ Φαγκιανάκης, Ατρόμητος Άφρας 4-2. Θα δούμε τα γκολ από αυτό το παιχνίδι. Κεραυνός Ποταμού, ΑΕΦ Άκων 2-7. ΠΑΟΚ Γέι Παλαιοκαστρωτών δεν έγινε αυτό το παιχνίδι. Λόγω κρουσμάτων COVID στην ομάδα της Κορακιάνας. Μάλιστα. Ηρακλής Φακερών, Δίας Κασιώπης 0-4. Και Κοντό Καλλι Ομόνοια 0-3. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε και στον άλλο όμιλο. Πάμε να δούμε βαθμολογία πρώτα. Και βαθμολογία πρώτα, πάμε στην βαθμολογία. Ναι. ΠΑΟΣ Φακιανάκης και η ΑΕΦ Άκων έχουν από 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει 12 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Ατρόμητος Άφρας έχει 9 βαθμούς. Ο Εθνικός Περουλάδων έχει 9 βαθμούς και αυτός. Ο Δίας 7. Η Γέη Παλαιοκαστρωτών 4 με αγώνα λιγότερο. Ομόνια 4. Ηρακλής Φακερών 4. Αστέρας Σπαρτίλια 3. Κεραυνός Ποταμού 3 και χωρίς, το Κοντόκαλλι το οποίο είχε αποχωρήσει βέβαια. Σωστά. Πάμε και στον Νότιο Όμιλο, ο οποίος είναι πιο αδύναμος σε σχέση με το Βόρειο Όμιλο. Στο Βόρειο Όμιλο είναι 3-4 ομάδες που θα το παλέψουν για την πρώτη θέση. Η προκήρυξη λέει ο πρώτος ανεβαίνει κατευθείαν και οι υπόλοιποι μπαραμπάρας. Άρα στους δύο ομίλους, δύο ομάδες κερδίζουν σίγουρα κατευθείαν, την. Ο πρώτος από κάθε όμιλο. Γι' αυτό στο Βόρειο θα γίνει χαμός. Στο Νότιο δεν ξέρω πώς θα πορευτούν και τι. Και στο Νότιο θα δούμε, είναι κάποιοι 2-3 ομάδες που θα παλέψουν. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Θα δούμε την αγωνιστικότητά του στο δεύτερο γύρο. Ναι. Γιατί ο πρώτος γύρος περισσότερο αναγνωριστικός ήταν παρά αυτό που έχουν αξίζουν πραγματικά οι ομάδες. Πάμε να δούμε Νότιο Όμιλο τώρα αποτελέσματα. Λοιπόν, Κρόνος Κεραυνός Ραγωτινό 5-1. Εύκολα και απλά η ομάδα του Κρόνου νίκησε τα Ραγωτινά. Το δείχνει μια δυναμικότητα καλή η ομάδα του Κρόνου. Έχει γίνει ένα καλό σύνολο. Ναι. Λοιπόν, και χωρίς φανφάρες, δηλαδή χωρίς πολλή λόγια, ο Μπαρότης οργάνωσε τον Κρόνο έτσι όπως πρέπει. Το ήθελε και το έκανε. Μπενίτσες Θιελά 1-0. Σημαντική νίκη όσον αφορά το βαθμολογικό τομέα. Αοκέρια Βιταλάδες τα είπε δάσκαλοι 4-0. Εδώ το μεταξύ του παιχνίδι ομάδες που συμμετέχουν. Ορφέας ΑΕΚ Ανωνιού 1-2. Θα δούμε τα στιγμιότυπα. Προηγήθηκε στο ημίχρονο Ορφέας με 1-0 και η ΑΕΚ Ανωνιού κατάφερε στο δεύτερο και γύρισε το παιχνίδι και πήρε μια σημαντική νίκη σε ένα παιχνίδι που θα πούμε ότι στο γήπεδο του Σπύρου Βλάσης ήταν γύρω στα 100 άτομα και παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Ναι, και παρακολουθούσαν νέα παιδιά να αγωνίζονται. Ναι, ναι. Βασικό. Λοιπόν, Ηρακλής Αγίου 10 Μέγας Αλέξανδρος 2-0. Πάμε να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα της Α κατηγορίας, το Νότιο Όμιλο. Εκεί που ο Κρόνος Αργυράδων είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς. Έχει φτάσει στη δεύτερη θέση ο Αοκέρκυρα με 13. 11 βαθμούς έχει η ομάδα των Μπενιτσών. 9 από συνέδριο Ιταλάδων. Από 7 βαθμούς έχει η Θύελα και η Ηρακλής Αγίων 10. 6 βαθμούς έχουν 3 ομάδες. Ορφέας, η ΑΕΚ Ανωνιού και ο Μέγας Αλέξανδρος. 3 βαθμούς ο Κεραυνός των Ραγωτινών και οι δύο ομάδες που δεν συμμετέχουν. Βλέπω ότι τον Κρόνο με τον Αοκέρκυρα να παλεύουν για την πρώτη θέση. Η ομάδα του Αοκέρκυρα δείχνει σημεία αγωνιστικής ανόδου. Βλέπω την ομάδα να μοντάρεται και να παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και έρχονται και οι Μπενίτσες. Ναι. Που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έχουν 11 βαθμούς, δεν είναι πίσω και δείχνουν και ότι έχουν και καλή ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εικόνα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι Ορφέας ΑΕΚ Ανωνιού στο γήπεδο Σπύρος Βλάσης, το οποίο διεξάγονται πλέον και εκεί αγώνες ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εδώ είμαστε δάσκαλε, εκεί ήσουν ασύ, πάμε. Εδώ είναι το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ορφέας στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ολιγορή αμυντική αλλά και πολύ δυνατό μπάσιμο του παίκτη του Ορφέα, ο οποίος πλάσαρε πολύ όμορφα τον τερματοφύλακα της ομάδας της ΑΕΚ Ανωνίου. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα της ΑΕΚ Ανωνίου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εδώ μια πολύ ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα Ζεσβό του Ορφέα. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, ένας τερματοφύλακας που μπορεί να έχει πολύ καλή εξέλιξη. Εδώ μια δράνεια αμυντική και η κεφαλιά από την αθλητική της Κανονίων με το 1-1. Από εκτέλεση κόρνερ. Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν ένα ενόχλητο ο παίκτης. Ναι, ναι. Ήταν μια δράνεια αμυντική.
Εδώ ένα φάουλ το οποίο κατέληξε out. Και εδώ είναι το γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ Ανωνίων. Βλέπουμε ότι και εδώ η αμυντική διάταξη, η κεντρική αμυντική διάταξη του Ορφέα δεν πήγε δυνατά πάνω στην μπάλα. Ολιγόρησε και... Ήρθε η ανατροπή. Ναι, ήρθε η ανατροπή. Κοίταζε ο αμυντικός την μπάλα, σαν να προχωράει τον αέρα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και ο Ζερβός έπρεπε να έχει δει πιο γρήγορα σε αυτή τη φάση να καθαρίσει. Αυτά λοιπόν και η λήξη του αγώνα που έφερε τη νίκη για την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Κανονίου σε ένα παιχνίδι που διακρίθηκαν οι ομάδες για το πάθος τους, για τη δύναμή τους, για τον ενθουσιασμό τους. Και για τη θέληση που έδειξαν στον αγώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς η ομάδα του Σφαγιανάκη κέρδισε τον Ατρόμητο Άφρας. Λοιπόν, εδώ είναι νυχτερινό το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν το φάουλ, εκτελέστηκε, ο τερματοφύλακας απομάκρυνε. Εδώ είναι πάλι στην επίθεση. Ο αμυντικός δεν μπορεί να διώξει όπως θα ήθελε. Στην ουσία έστρωσε την μπάλα και ο Μουντάμι με σούτ έκανε το 1-0. Χρήστηκε assist, κοίταξε πόσο εύκολη ήταν η μεταβίβαση. Ο αμυντικός δεν χρησιμοποίησε το πόδι του από την αρχή. Του σχέση μπάλα δεν μπόρεσε να απομακρύνει όπως θα ήθελε. Το γκολ εύκολο. Εδώ είναι ένα εκτέλεση corner. Η μπάλα τη χάνει ο τερματοφύλακας. Κοίταξε. Έρχεται η μπάλα. Έχει πάρει το ύψος που πρέπει. Ο αμυντικός με την πλάτη. Με την πλάτη ο επιθετικός, μάλλον ο κεντρικός αμυντικός ήταν. Ναι, δεν πήδησε κανένα εκεί από τους αμυντικούς. Ναι. Ο αμυντικός του Σφακανάκη δεν κατάλαβε και ο ίδιος που χρήστηκε σκόρερ. Μια ευκαιρία εδώ για την ομάδα του Σφακανάκη. Εδώ πάλι τέτα τέτ. Βλέπεις πόσο γρήγορο ποδόσφαιρο παίζουν. Έρχεται και το τρίτο γκολ. Γρήγορο ποδόσφαιρο, μία πάσα είναι όλη το ποδόσφαιρο. Και φαίνεται ότι έχουν και το ποδοσφαιρικό θράσος που απαιτείται. Γιατί όταν πηγαίνουν ένα εναντίον ενός. Και έχουν και την παιδεία την ποδοσφαιρική που είναι βασικό. Ναι, αλλά παρατηρώ στο ένα εναντίον ενός δάσκαλοι που δεν διστάζουν να πάνε από το γουλί να περάσουν τον αντίπαλο. Είναι και προπονημένοι πάρα πολύ καλά γιατί φαίνεται στις μονομαχίες τους. Ναι. Εδώ είναι ακόμη ένα. Στην ταχύτητά τους. Κοίτα, οι ομάδες που δουλεύουν ανταμείβονται. Ναι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχουν ομάδες που, όπως η ομάδα του Σφαγιανάκη, εδώ είναι ακόμη ένα γκολ. Η ομάδα του Σφαγιανάκη που έχει ξεκινήσει προετοιμασία από τον Αύγουστο μήνα. Βέβαια, υπάρχουν και οι ομάδες που ξεκινάνε προετοιμασία τέλη Σεπτεμβρίου. Δικαιωματικά αυτές που κάνουν προετοιμασία σωστή έχουν τον πρώτο λόγο να αποδίδουν καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να έχουν περισσότερες δυνάμεις, αυτό εξυπακούεται, και να είναι πιο ομάδες, να έχουν καλύτερο σύνολο δηλαδή. Να είναι πιο ανταγωνιστικές και να μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο που να μην έχει τον τρόπο αντίπαλος να τους αντιμετωπίσει. Αυτά όλα γίνονται μέσα από τη δουλειά. Μέσα από τη σκληρή δουλειά, μέσα από τις προπονήσεις και το έχω πει πάρα πολλές φορές, μέσα από τη θέληση των ίδιων των παιδιών. Αυτό είναι βασικό. Κοίταξε, όταν το παιδί ξεκινήσει από μικρό και πηγαίνει στις προπονήσεις, έχει συνηθίσει στο ρυθμό των προπονήσεων, θα συνεχίσει οπωσδήποτε να γυμνάζεται και να προπονείται σωστά. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, να σέβεται δηλαδή τον εαυτό του και κυρίως και μετά όλους τους υπόλοιπους που είναι εκεί για να προσφέρουν όλοι μαζί στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εδώ μίλησε η ομάδα της Άφρας. Και βέβαια εκείνο που πρέπει να προσέχουν τα νέα τα παιδιά, όπως αυτή την περίπτωση, είναι ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουν σε κανένα σημείο του αγώνα. Το παιχνίδι παίζεται μέχρι το 90. Και εδώ είδαμε μια χαλάρωση που υπήρχε στο δεύτερο μέρος και δέχθηκαν δύο γκολ. Ωραία. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε αυτή η νίκη. Εύκολη, θα τη χαρακτήριζα εγώ. Παρότι οι δύο ομάδες βρίσκονται κοντά στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά η ομάδα του Σφαγιανάκη έδειξε πόσο καλή είναι, πόσο ανταγωνιστική είναι και κυρίως πόσο
οργανωμένη είναι σε όλους τους τομείς για να μπορέσει να κάψει την αντίσταση. Και αυτό είναι και το βασικό, όταν μια ομάδα είναι οργανωμένη και έχει τους παίκτες της, έχει την πειθαρχία της, δείχνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη διαφορά. Ωραία, πάμε, γιατί θα προλάβουμε, έχουμε να δείξουμε και πάρα πολλά. Έχουμε και βίντεο από το μπάσκετ, έχουμε και βίντεο από το hardball στις κοπέλες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν πάμε να πούμε hardball, γιατί έχουμε και αγωνιστική Τετάρτη. Για την Α1 κατηγορία που συμμετέχει η ομάδα του ΦΕΑΚΑ, είχαμε τα αποτελέσματα Ζαφυράκης, Νάρωσας Φίλιππος Βέλεια 29-26, Δράμα Πηλαία 33-31 και ο ΦΕΑΚΑ έχασε φυσιολογικά από τον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα ΠΑΟΚ με 30-23. Την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, στο κλειστό της Κέρκυρας, ο ΦΕΑΚΑς παίζει ένα πολύ κομβικό παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Δράμας. 6 ώρα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, την Τετάρτη, να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή με 14 βαθμούς, η Δράμα έχει 11, ο Αεροπός Έδρας έχει 8, η Πηλαία 5, ο ΦΕΑΚΑς είναι στην 5η θέση με 4 βαθμούς, 6η θέση ο Ζαφυράκης με 4 και στην τελευταία θέση ο Φίλιππος Βέρειας με 2 βαθμούς. Να πούμε ότι και στην υδατοσφαίριση δεν τα πήγαμε καλά. Χάσαμε από τον Ηρέα Γέρακα ο ΝΑΟΚ με 11-6 στην Αθήνα από το παιχνίδι. Ναι. Μία ήττα βέβαια που ήταν αναμενόμενη, επειδή ο Ηρέας είναι από τις ομάδες που διεκδικεί και την πρώτη θέση. Ναι, ήταν αναμενόμενη. Έκανε μια προσπάθεια στα δύο πρώτα 8 λεπτά ο ΝΑΟΚ. Ναι. Ήταν 1-0 και 1-1. Στάθηκε πάρα πολύ καλά. Αλλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μετά χάνει τις δυνάμεις του, γιατί η ομάδα δεν έχει που να προπονηθεί. Ανέβηκε στην Α2 κατηγορία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν γνώριζε όμως ότι θα φύγει κιόλας ο Νοέμβριος και δεν θα έχει κολυμπητήριο να προπονηθεί. Ανταμοιβή για την άνοδο του στην Α2, δεν είναι ένα κλειστό κολυμπητήριο. Ναι, γιατί αγνώριζε, ίσως να έπαιρνε και άλλη απόφαση η διοίκηση του ΝΑΟΚ. Αλλά πίστευε ότι η αντικατάσταση προχώραγε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς του Μηχανοστασίου και πίστευαν όλοι ότι μέσα στις 15 του Νοεμβρίου περίπου το κολυμπητήριο της Κέρκυρας θα άνοιγε και θα ήταν σε λειτουργία. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Τώρα γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τη διοίκηση του ΝΑΟΚ. Χτυπάει πόρτες ξενοδόχων για να πάρει πισίνα, να μιλάμε σωστά, να τους παραχωρήσει την πισίνα για να κάνουν προπόνηση και ιδιωτικών γυμναστηρίων. Δηλαδή στο παρακαλετό. Πισίνες 25 όμως. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στο παρακαλετό να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε την παρτίδα. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί. Γιώργο, είναι τρομερά τα πράγματα. Μου είπε μητέρα αθλήτρια εδώ στην Κέρκυρα τη Ξηφασκία. Ότι η ομάδα Ξηφασκίας, ξέρεις που κάνει προπονησή, στην αίθουσα των διαιτητών. Και ο ΓΟΚ. Το αντιλαμβάνεις αυτό το πράγμα. Και ο ΓΟΚ. Α, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και ο ΓΟΚ. Είναι ντροπή για την Κέρκυρα. Το ΓΟΚ, το αγωνιστικό τμήμα φαντάζομαι, έτσι. Τι να πεις, δηλαδή, αν τα πεις οπουδήποτε δεν θα τα πιστέψουν αυτά τα πράγματα. Και αν έλεγαν οι διαιτητές όχι, δεν παραχωρούμε την αίθουσα, τι γίνεται. Τίποτα, θα έρθουν να φάνε. Θα κάνανε πάλι όπως παλαιότερα ή στο δημοτικό θέατρο πίσω από τη σκηνή κτλ. Ναι. Και μετά νοικιάστηκε ο χώρος επί Γιωργάτου. Ναι. Λοιπόν, να πούμε να παραδείγουμε γρήγορα στο Πόλο. Νηρέας Καλανδρίου Ηλιούπολη 9-8, Νηρέας Γέρακα ΝΑΟΚ 11-6, 3-1 Βούλας ΑΕΚ Χαϊδαρίου 15-6 και ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Νο Λάρισας θα παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτά από το ΝΑΟΚ όσον αφορά το Πόλο. Έχουμε και το χάτμπολ των κοριτσιών. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Θα δούμε μετά στιγμιότυπα από αυτό. Ναι. Να πούμε τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι ο Κερκυραϊκός νίκησε τον ΑΟ Καστοριάς με 31-20. Το ημίχρονο ήταν 18, το τελικό είπαμε 31-20. Να πούμε ότι τα γκολ πέτυχε η Κουρκούλου, η Χριστίνα 2, η Μπίμα 8, η Σκουρτάη 10, η Κουρκούλου Μαρία 6 και η Μάστορα 5 γκολ. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε μετά στιγμιότυπα, 10 λεπτά περίπου. Να πάμε όμως και στο μπάσκετ, δάσκαλε. Ναι. Και για τη Β' Εθνική Αδρών είχαμε χάντμπολ. Ο Κερκυραϊκός έπαιξε με την Καστοριά εδώ, κέρδισε 24-16, το ημίχρονο ήταν 9-4. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ τώρα και στην Α' Σκαρδέμ. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Θρύλος Αρτέων, Θρύλος Ιωαννίνων Κερκυραϊκός 84-59. Νικόπολη Πρωτέας Ιγουμενίτσας 72-64. Ιόνιος Μολωσί 66-64. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής κρίθηκε στο Καλάθι. Στο Καλάθι. Σημαντική η νίκη βέβαια. Ναι. Η διαφορά να δούμε αν θα παίξει ρόλο.
Θα και Φέακα σε παραμυθιά 52-98. Θα δούμε στιγμιότυπα από το Φέακα, Αντρέα. Λοιπόν, έχουμε στιγμιότυπα από αυτό το παιχνίδι Φέακα παραμυθιά 52-98. Και αυτό λέγαμε ότι είναι δυνατή ομάδα παραμυθιά. Λοιπόν, σωστά, ναι. Και είπε, δάσκαλε, πολύ δύσκολο θα κερδίσει ο Φέακας. Ναι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από ό,τι βλέπω. Είπαμε, ναι. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα είναι η ομάδα των Μολωσών με 6 βαθμούς. Ακολουθεί η Παραμυθιά με 10 βαθμούς ομολουσία. Ακολουθεί η Παραμυθιά με 9, αλλά έχει 5 αγώνες. Ο Θρύλος Ιωαννίνων έχει 9. Η Νικόπολη έχει 8 βαθμούς και ο Ιόνιος 8, αλλά έχουν από 4 αγώνες. Το βλέπουμε και στην κάρτα. Ναι. Φέακας 8, 6 αγώνες. Κερκυραϊκός 6, 5 αγώνες. Πύρος Αρτέων 6 και Πρωτεύουσα Γουμενίτσας 5 βαθμούς με 5 αγώνες. Αυτή είναι η εικόνα στον όμιλο της Κέρκυρας. Είχαμε Κένταυρη Κέρκυρας Καποδίστρια 51-39, ΓΕΚ Πήγασος 87-47 και η ομάδα των Αλικών έχασε από τους Λέων Κέρκυρας με σκορ 52-57. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν Καποδίστριας ΓΕΚ, Πήγασος Αλικές και Ναυσίθωτος Κένταυρη, λεπό είχε η ομάδα των Λέων. Λοιπόν, των Λεόντων. Των Λεόντων, σωστά, έχεις δίκιο. Να τα λέμε σωστά ελληνικά, πού πάμε, Αντρέα? Θα πάμε να δούμε μάλλον στιγμιότυπα μπάσκετ και μετά θα δούμε τα στιγμιότυπα του χάντμπολ. Ωραία. Να τα δείτε, να τα απολαύσετε, τα παιδιά της Κέρκυρας στα διαφορετικά αθλήματα που έχουν σημειώσει επιτυχίες πάρα πολλές τα προηγούμενα χρόνια και θέλουν να φτάσουν και στα επόμενα. Να είστε καλά. Ωραία. Καλό βράδυ, καλή ωραία εβδομάδα να έχουμε, έτσι. Ναι, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, δάσκαλε. Εντάξει, είναι το στούντιό μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Τα λέμε την Παρασκευή. Γεια σας.